Στην τσέπη τους είδαν τις αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ παραγωγή, καθώς εισέπραξαν κουτσουρεμένη προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης σε ποσοστό μάλιστα που δεν περίμεναν. Το βασικό, η μεγάλη αλλαγή είναι ότι καταργείται το λεγόμενο πρασίνισμα, το οποίο ήταν ένα μπόνους 50% επιπλέον από την βασική επιδότηση που παίρναμε όλοι. Και από εκεί και πέρα ήταν γνωστό ότι με την πάροδο των ετών και μέχρι το 2026 οι επιδοτήσεις θα οδεύουν προς μία σύγκληση. Δηλαδή, όλη η παραγωγή, αναλόγως τι δηλώναμε, θα πληρωνόμασταν το ίδιο αναστρέμα. Οι ελαιοπαραγωγοί όλοι θα είχαν μία ενιαία τιμή, ανατιμή στρέμματος για τις ελιές, παράδειγμα. Άρα, ξέραμε από την αρχή ότι θα υπάρξουν μειώσεις. Οι αντιδράσεις ήταν δεδομένα πολλές, καθώς οι παραγωγοί δεν γνώριζαν τα ποσά που θα εισπράξουν, ενώ ο ΠΚΠ με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι εκτέλεσε κυβερνητικές αποφάσεις. Έγινε λοιπόν η πληρωμή. Οι αντιδράσεις είναι πολύ έντονες. Έχουν στραφεί όλοι εναντίον του ΠΚΠ και ο ΠΚΠ έβγαλε μια ανακοίνωση χθες, αν θυμάμαι καλά, ή προχθές, στην οποία πολύ απλά λέει ότι εμείς είμαστε ένα όργανο το οποίο απλά εκτελούμε τις κυβερνητικές αποφάσεις. Και παραθέτει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, λέει και τις παραπομπές, διαβάστε λέει τις σελίδες και τα κεφάλαια θάλε, στα οποία, όπως βλέπω εδώ στα χαρτιά μου, για το έτος 2023 προβλέπει συγκεκριμένες μειώσεις. Ξεκινάνε από 20% και φτάνουν έως 30%. Άρα ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι αυτό δεν ήταν κρυφό, ήταν σε δημόσιο έγγραφο και εμείς απλά εφαρμόσαμε αυτήν την πολιτική. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχουν γίνει λάθη, τα οποία ωστόσο θα αποκατασταθούν με την εκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν γίνει κάποια λάθη, κάποιες παραμέτρες δεν έχουν υπολογιστεί σωστά, κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου για κάποιους λόγους συστημικούς στο ΠΚΠ. Αυτοί όλοι, ναι, περιμένουν την εκαθάριση για να δουν τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα, στην εκαθάριση. Στην εκαθάριση θα λάβουν όλοι το υπολοιπόμενο ποσό της κουτσουρεμένης βασικής επιδότησης που έλαβαν τώρα και θα τρέξουμε το επόμενο διάστημα και τα λεγόμενα οικολογικά σχήματα και την αναδιανεμητική ενίσχυση, οι οποίοι είναι τρόποι οι οποίοι έρχονται τώρα να συμπληρώσουν το χαμένο αυτό εισόδημα. Αλλά να γίνει κάτι μαγικό και ξαφνικά να πούμε τα ακυρώνουμε όλα και θα κάνουμε μια εκαθάριση για να σας πληρώσουμε με ό,τι παίρνατε πέρυσι, το θεωρώ απίθανο. Και καλό είναι να μην έχουμε αυτά πάντα.